να διορίσει καινούργια ηγεσία. Εννοείται δεν θα διορίζαμε τον κύριο Στουρνάρα. Στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό λέτε, όπως έκανε ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς ούτε είχε προκηρύξει εκλογές το 2014. Η κυβέρνηση ήταν στο δεύτερο χρόνο. Προκήρυξε όμως μετά από 1,5 μήνα. Ποιο 1,5 μήνα? Όχι. Το Δεκέμβριο, αφού έχασε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν το θυμάμαι καλά, τρεις μήνες πριν. Αν θυμάμαι καλά, καλοκαίρι δεν ήταν ο διορισμός του Κεντρικού Τραπεζίτη. Βεβαίως, έγινε τον Ιούνιο. Ναι. Έγινε τον Ιούνιο. Και έγινε και ανασχηματισμός εξαιτίας αυτού του διορισμού. Και ναι, οι εκλογές προκηρύχθηκαν αφού δεν εξελέγει Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τον Ιούνιο, μην ξεχνάτε, ο κύριος Κουβέλης συζητούσε με τον κύριο Σαμαρά να είναι υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και για κάποιους δικούς του λόγους τελικά δεν απέτυχε την πρόταση. Αυτή η συζήτηση έγινε το 2014 και θυμάστε και τότε ότι είχαμε ζητήσει να μην δεσμεύσετε τη χώρα με τον κύριο Στουρνάρα για 5 χρόνια. Το θυμάστε αυτό. Τότε το είχατε ζητήσει, αλλά δεν είχατε κανένα πολιτικό λόγο να το ζητάτε. Το έδειξε η ίδια η ζωή. Άρα, κυρία Σβίγκου. Αλλά δεν είναι αυτή η συζήτηση που κάνουμε τώρα. Η συζήτηση που κάνουμε τώρα είναι ότι προσπαθείτε να χειραγωγήσετε τη δικαιοσύνη. Και το λέει ακόμα και η Ένωση Εισαγγελιών, που δεν μπορείτε σε καμία περίπτωση να ταυτίσετε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάμε να χειραγωγήσουμε κανέναν. Δεν είμαστε εμείς που αγκαλιάσαμε τη δικαιοσύνη. Και να σας πω και κάτι. Η συνένεση. Εμπλέκεται τη δικαιοσύνη στην πολιτική αντιπαράθεση. Με συγχωρείτε. Εσείς έχετε χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη με τον τρόπο με τον οποίο έχετε συμπεριφερθεί απέναντι στη δικαιοσύνη. Δεν ήταν δικιά μας στελέχη. Δεν ήταν δικά μας στελέχη. Δεν ήταν δικά μας στελέχη που κρεμούσαν στα μανταλάκια τους δικαστές. Δεν ήταν η δικιά μας, το δικό μας κομματικό όργανο που τους έβγαζε με ευθείας απειλές στα πρωτοσέλιδά τους. Δεν συμφωνείτε με τη γνώμη της διάσκεψης στον Προέδρο, κύριε Βαρβιτσιώτη. Κυρία Σβίγκου, για να ολοκληρώσω, γιατί σας ακούω με πολύ σεβασμό. Και δεν ήμασταν εμείς που πήραμε απευθείας την πρόεδρο του Αριουπάγου να την κάνουμε σύμβουλό μας την επόμενη μέρα. Δεν έχουμε αυτό το σφιχτό εναγκαλισμό. Θα σας πω ότι και δημοκρατικά. Ο κύριος Αθανασίου συνταξιοδοτήθηκε και μετά τη συνταξιοδότησή του. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η συζήτηση. Θα σας πω όμως και κάτι ακόμα για το δημοκρατικό. Το γεγονός ότι έστειλε ο κύριος Καλογύρου. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα. Αχ, κυρία, κανένα δίκο, νόημα ξέρω, δεν έχει. Ξέρω ότι θέλετε να οξύνετε το κλίμα. Και είναι πολύ είναι καλό που έστειλε την επιστολή ο κ. Καλογύρου για να αποκαλύψει το πραγματικό σας πρόσωπο. Γιατί μας και σέπεσαν, δεν σας νοιάζει η συνένεση. Ο μόνος τρόπος, μπας και τονώσετε λίγο το χαμηλό ηθικό σας. Θα σας πω όμως ότι σε μια δημοκρατική. Εσείς πάλι δεν χρειάζεστε για να τονώσετε την αλαζονία σας, δεν χρειάζεται. Σε μια δημοκρατική πολιτεία δεν συμμετέχουν δύο κόμματα και μάλιστα παραμονές των εκλογών. Σε αυτό το διάλογο θα πρέπει να συμμετάσχουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν είναι η διάσκεψη των Προέδρων, όπως ξέρετε. Αν δεν το ξέρετε, συμμετέχει ένα και μόνο μέλος από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, από τους περίπου 27 που συμμετέχουν, οι 20 ανήκουν στην κυβερνητική πλειοψηφία. Ή σέβεστε τη διαδικασία όπως την προβλέπει ο νόμος, ή ζητήστε να αλλάξει ο νόμος. Αν λοιπόν. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα δύο είναι αντιφατικά που λέτε. Εγώ δεν καταλαβαίνω λοιπόν την αιμονή. Εμμονή δικιά σας. Σε μια κυβέρνηση που βρίσκεται σε αποδρομή. Μια κυβέρνηση η οποία είναι μπροστά στο φάσμα της ΣΥΤΑΣ, να επιμένει ότι σώνει και καλά, θέλει, σαν τελευταία πράξη του Υπουργικού της Συμβουλίου, να είναι η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Εμένα μου γεννά ερωτήματα και πολλά πονηρά ερωτήματα. Δεν μας λέτε πάλι ερωτήματα, σας γεννά, κύριε Βαρβιτσιώτη. Να χρησιμοποιείτε τη δικαιοσύνη. Κύριε Βαρβιτσιώτη, ποια είναι τα ερωτήματα που σας γεννά αυτό. Μου γεννά ερωτήματα αυτή η σπουδή. Επέστε τα, μη μας τα αφήνετε έτσι. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο κάθε Έλληνας πολίτης. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί μια κυβέρνηση η οποία πάει, οδεύει σε μια εκλογή αποδρομής, έχει τόσο μεγάλη αιμονή ώστε να ολοκληρώσει την επιλογή της επόμενης ηγεσίας της δικαιοσύνης. Κύριε Βαρβιτσιώτη, ποια είναι η δικιά σας άποψη γι' αυτό, εσείς έχετε καταλάβει. Η δικιά μου άποψη, και σας το λέω ξεκάθαρα, είναι ότι θέλει να επιλέξει και μάλιστα με έναν τρόπο, ο οποίος εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Ναι. Τι είναι η συναλλαγή μεταξύ δύο κομμάτων. Πέστε μας, κύριε Βαρβιτσιώτη. Μεταξύ δύο κομμάτων. Υπάρχει η διάσκεψη των Προέδρων. Θα προκύψει καινούργια διάσκεψη των Προέδρων. Από την επόμενη Βουλή. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε όμως τι είναι αυτό το οποίο υποπτεύεστε. Πέστε το συγκεκριμένα, όσο και αν μπορεί να μην ακουστεί καλά. Αλλά πρέπει να το πείτε συγκεκριμένα. Γιατί εμείς έχουμε να σας πω κάτι. Και ο κόσμος και εμείς έχουμε κουραστεί να ακούμε από όλες τις πλευρές, δεν είναι μονόπλευρο αυτό. Να ακούμε πράγματα τα οποία υπονοούν, εωρούνται και τα λοιπά στον αέρα. Όταν έχετε να πείτε κάτι συγκεκριμένο, πάστε. Πραγματικά, κυρία Σταϊ, εγώ έχω εντυπωσιαστεί από αυτή τη σπουδή.
Δεν την περίμενα. Ναι, τι φοβάστε. Και γι' αυτό σας λέω ότι μου γεννά πάρα πολλά ερωτηματικά. Για πάρα ποια είναι αυτά τα ερωτηματικά όμως. Λοιπόν, αυτά τα ερωτηματικά νομίζω ότι κάθε Έλληνας πολίτης τα αντιλαμβάνεται, τα σκέφτεται και λέει γιατί ο Τσίπρας, αφού έχει χάσει και πάει σε εκλογές, να το μόνο πω εγώ αυτό που δεν θέλετε να πείτε εσείς. Το μόνο που θέλει να κάνει είναι να επιλέξει την επόμενη ηγεσία. Κύριε Βαρμουτσιώτη, θέλετε να σας πω εγώ αυτό που δεν θέλετε να πείτε. Δηλαδή, θεωρείτε ότι αυτοί που έχουν επιλεγεί, γιατί έχει γίνει ήδη επιλογή από τη διάσκεψη των Προέδρων, θεωρείτε ότι είναι εργαλεία τη κυβέρνηση. Με την πλειοψηφία. Θεωρείτε ότι είναι εργαλεία τη κυβέρνηση αυτή που έχουν επιλεγεί. Και θα σα έλεγα ότι δημοκρατικά θα ήταν να ακούσουμε και τα υπόλοιπα κόμματα που ή συμμετέχουν στη Βουλή ή θα συμμετέχουν. Μια απλή ερώτηση. Θεωρείτε ότι είναι εργαλεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέω για κανέναν Έλληνα δικαστή, δεν θα έλεγα ότι είναι εργαλεία. Αυτό δεν είπατε. Δεν θα έλεγα σε καμία περίπτωση για κανέναν Έλληνα δικαστή. Εγώ έχω απόλυτη λοιπόν, οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε το κοινό δικαιοσύνη και η ΑΣΑΗ. Ότι επειδή οι επιλογές της δικαιοσύνης. Οφείλετε και οι δύο πλευρές να προστατεύσετε τη δικαιοσύνη, όχι μόνο τα θέματα τη δικαιοσύνη μα έχουν ταλαιπωρήσει. Γιατί και επειδή έχουμε πάνω από 30 ανακοινώσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που καταγγέλει τις ομές παρεμβάσεις που δέχτηκαν τα τελευταία χρόνια από συγκεκριμένους ανθρώπους που συμμετέχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουν καταγγείλει και τον κύριο Παπαγγελόπουλο και τον κύριο Πολάκη. Ονοματικά. Λοιπόν, δεν θέλουμε σε ένα Υπουργικό Συμβούλιο στο οποίο μετέχει και ο κ. Παπαγγελόπουλος και ο κ. Παλουλάκης, οι οποίοι έχουν δείξει αυτή την εμπάθεια και να πάρουν αυτή την απόφαση. Έχετε μια απίστευτη αλαζόνα. Μάλιστα, λοιπόν. Λέω, δεν έχετε γίνει κυβέρνηση. Αυτό λοιπόν, καλό να αντιληφθείτε. Δεν έχω άλλο χρόνο. Εσείς μείνετε στη γραμμή Παπαγγελόπουλου Πολάκη. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, παρόλο που δεν έχει προκηρυχθεί επισήμως. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο. Εμείς σας ευχαριστούμε. Και εμείς να συνεχίσουμε.